Κυρία Σιούτη, θέλω να ξεκινήσω τη συζήτηση μαζί σας, ρωτώντας σας αν η εικόνα, πέρα από τα επικοινωνιακά, της Βουλής, που έχουμε υποτίθεται μια κοινοβουλευτικά μια πολύ σοβαρή διαδικασία, το αίτημα παροχής ψήφου εμπιστοσύνης σε μια κυβέρνηση, ανεξάρτητα από τους λόγους, απηχεί αυτό που πραγματικά υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Ναι, όχι. Νομίζω ότι ό,τι γίνεται στο προσκήνιο και ό,τι γίνεται στη Βουλή, νομίζω ότι ελάχιστα αφορά αυτή τη στιγμή. Αφορά την ελληνική κοινωνία, εντάξει, αλλά αυτό το σοου που βλέπουμε όλες αυτές τις μέρες νομίζω ότι δεν την αφορά καθόλου. Η αλήθεια είναι, τα πράγματα είναι όπως τα είπατε πριν. Υπάρχει ένα πάρα πολύ έντονο παρασκήνιο και εκεί καθορίζονται οι επόμενες κινήσεις. Η αλήθεια είναι, δυστυχώς ή ευτυχώς, το ξέρουμε όλοι και βέβαια αυτό δεν αποδεικνύεται ακριβώς, ότι η διαπλοκή εδώ παίζει έναν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Όλοι ξέρουμε ότι παίζει έναν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Παίζει ρόλο φυσικά και στο παρασκήνιο. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε καθημερινά στους δέκτες μας είναι το επιφαινόμενο, αλλά στην ουσία βρισκόμαστε μπροστά σε συνταρακτικές δημοσίες. Δηλώσεις, δεν άκουσα. Ζυμώσεις, ναι, φυσικά, και είναι λογικό, γιατί αυτή τη στιγμή είναι υποκατάρρευση το υπάρχον σύστημα και είναι πολύ λογικό όσοι δεν θέλουν την κατάρρευσή του να κάνουν ό,τι μπορούν για να το στηρίξουν. Αλλά δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, είναι αρκετά δύσκολα, γι' αυτό και υπάρχει έτσι όλη αυτή η ένταση. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, υπάρχουν κάποιοι αυτή τη στιγμή παίζονται πάρα πολύ χοντρά προσωπικά παιχνίδια. Οι περισσότεροι βουλευτές, πρώτα απ' όλα ξέρουμε ότι οι βουλευτές έχουν ελάχιστη εξουσία. Στην πραγματικότητα η εξουσία τους με βάση τον νόμο είναι νομοθετική. Όλοι το ξέρουμε και αυτό έχει αποδειχθεί κιόλας. Έτσι είναι γνωστό, το έχουν πει ακόμα και οι ίδιοι βουλευτές μέσα στη Βουλή και οι υπουργοί. Ότι οι βουλευτές δεν νομοθετούν πλέον, άρα δεν ασκούν την εξουσία που ορίζεται από το Σύνταγμα για τους βουλευτές. Δεν νομοθετούν οι βουλευτές, τα νομοσχέδια έρχονται έτοιμα. Έρχονται έτοιμα είτε από δικηγορικά γραφεία, είτε. Και ο κύριος Βενιζέλος το είπε αυτό προχθές. Υπάρχουν νομοσχέδια, υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν, που έρχονται στα αγγλικά και εκείνοι απλώς τα μεταφράζουν και τα συμπληρώνουν. Άρα. Έτσι. Ναι, ναι. Οι βουλευτές λοιπόν δεν ασκούν την εξουσία τους. Αυτή τη στιγμή το κύριο μέλημα των περισσότερων βουλευτών είναι πώς θα επιβιώσουν. Πώς θα επιβιώσουν. Ναι. Μισό λεπτό. Το βλέμμα το έχουν περισσότερο και στην επόμενη μέρα. Φυσικά. Στην επόμενη μέρα. Σε πρώτο φόντο βεβαίως έχουμε την κίνηση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης στο να συσπυρώσουν τις κοινοβουλευτικές τους ομάδες, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Βέβαια, έτσι ακριβώς. Αυτή ήταν έξυπνη κίνηση από πλευράς τους όμως, γιατί η αλήθεια είναι ότι στην κατάσταση που είχαν έρθει δεν είχαν πολλές κινήσεις να κάνουν. Έτσι. Δεν υπήρχαν. Τι άλλο θα μπορούσαν να κάνουν και να σκεφτούν αυτό για εκείνους και για το τηρουμένο των αλλογιών στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Ήταν η καλύτερη κίνηση που μπορούσαν να κάνουν για να συσπυρώσουν. Και τα έχουν καταφέρει σε έναν βαθμό μέσα στις δικές τους κοινοβουλευτικές ομάδες. Είδατε χτες ότι και ο Νικήτας Κακλαμάνης επιστρέφει. Στο ΠΑΣΟΚ έχουν φοβηθεί αρκετά, γιατί εκλογές, κοιτάξτε. Στο ΠΑΣΟΚ, με συγχωρείτε, είναι λίγο σουρεαλιστικό όμως. Βγάζουν τα μάτια τους μέσα και μετά απ' έξω είναι μια γροθιά. Ναι, καλά, βέβαια. Αυτή είναι η γνωστή υποκρισία. Αλλά ο κύριος Βενιζέλος τα κατάφερε και μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ να περάσει το μήνυμα που ήθελε. Το μήνυμα που ήθελε ήταν καθίστε καλά, γιατί δεν θα μπορέσετε καν να ξαναβγείτε βουλευτές. Για παράδειγμα, στη Β' Αθήνας, που είναι έτσι πιο σημαντική η περιφέρεια, πιο ισχυρή η περιφέρεια, πόσους βουλευτές θα μπορέσει να εκλέξει το ΠΑΣΟΚ? Θα μπορέσει να εκλέξει 2-3 βουλευτές. Αν ο εκάστοτε αρχηγός, ο κ. Βενιζέλος, στην συγκεκριμένη περίπτωση, τους φέρει ένα πρόσωπο, αυτό που λέμε star, ας πούμε, μια φίρμα, θα μπορέσει να εξαφανίσει οποιονδήποτε από τους υπόλοιπους. Έτσι. Σωστό. Οπότε αυτός είναι ένας, ας το πούμε, εκβιασμό που μπορεί να κάνει ο αρχηγός. Και πιάνει πάντα. Πιάνει, γιατί οι θέσεις είναι πάρα πολύ λίγες. Στη Β' Αθήνας υπάρχουν πολύ ισχυρά και μεγάλα στελέχη. Οι θέσεις είναι πάρα πολύ λίγες, οπότε αυτός είναι ένας κλασικός τρόπος για να τους εκβιάζει ο αρχηγός και να πιάνει αυτό. Πάμε τώρα στο παρασκήνιο και θα σας ρωτήσω, κυρία Σιούτη, κάνοντας το συνήγορο του διαβόλου. Άρα, πέρα από τη συσπήρωση των δύο κοινοβουλευτικών ομάδων που εν πολλής πετυχαίνει, μήπως πρόεδρος και αντιπρόεδρος κυβέρνησης έστελναν και το δικό τους μήνυμα ζητώντας παροχή ψήφου εμπιστοσύνης
σε εκείνα τα συμφέροντα και σε εκείνο το κομμάτι της ελίτ που εδώ και 10 μέρες ζητούσε εδώ και τώρα εκλογές. Δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, η ελίτ έχει την υποστήριξη. Η ελίτ υποστηρίζει την κυβέρνηση έτσι κι αλλιώς. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό καμία. Τώρα, ότι η ελίτ προσπαθεί να. Γιατί plan B έχουν όλοι οι υπόλοιποι εκτός από τα κόμματα. Εν πάση περιπτώσει, την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Αλλά γιατί και η αντιπολίτευση. Το τελευταίο διάστημα φωνάζει. Εγώ ακούω βουλευτές που λένε δεν έχουμε plan B, δεν έχουμε plan B και το λένε και με καμάρι. Ενώ άλλες χώρες, ξέρω εγώ, η Γερμανία έχουν μέχρι όλα τα γράμματα της αλφαβήτας, εν πάση περιπτώσει. Σωστό. Σωστό. Έτσι. Δεν ξέρω γιατί αυτό το πράγμα πρέπει να επερώμαστε κιόλας για αυτό το πράγμα ότι δεν έχουμε plan, ενώ θα έπρεπε να έχουμε πολλά plan εναλλακτικά και σχέδια. Γιατί το plan A είναι το μνημόνιο. Έτσι. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει και B και C και D κανονικά. Τέλος πάντων. Άρα δεν νομίζετε ότι είναι μια αυτονόμηση επειδή αισθάνονται ότι είναι υποπροθεσμία. Η ελίτ αποσύρει την εμπιστοσύνη της από την κυβέρνηση, από τα κυβερνώντα κόμματα. Από τα πρόσωπα όμως. Όχι, νομίζω ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Μια χαρά υπάκου είναι. Μια χαρά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οι ίδιοι, αν είδατε στην ουσία και σε αυτό που είπε ο κύριος Δραγασάκης προχθές για τα συμφέροντα και για το πώς περνάνε διάφορες τροπολογίες κτλ. Δεν υπήρχε ουσιαστική αντίδραση πάνω σε αυτό. Για να σας πω και το παρασκήνιο ότι κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αναρωτιόντουσαν ποιον από όλους να εννοεί ο κύριος Δραγασάκης προχθές που το είπε αυτό το πράγμα. Αλλά εδώ να υπενθυμίσω ότι σε κάποιες τροπολογίες και κάποιους νόμους που έχουν περάσει που εξυπηρετούν συμφέροντα συγκεκριμένων επιχειρηματιών, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει φύγει από τη Βουλή. Χωρίς να κάνει περαιτέρω έτσι ιδιαίτερο θέμα. Δεν θα έλεγα, δεν ψήφισε, δεν συνένεσε. Αλλά δεν αντέδρασε και ιδιαίτερος. Θα έρθουμε στην άλλη πλευρά. Ναι, θα έρθουμε στην άλλη πλευρά του λόφου μετά την αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, από χθες, δειλά-δειλά, με πρώτο το Σπύρο Λυκούδη, ακούστηκε και η άποψη ότι εγώ δεν δίνω ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Μεν, αλλά είμαι της άποψης ότι ήρθε η ώρα να συζητήσουμε για μια μεγαλύτερη, ευρύτερη εθνική συνένεση, μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, ενδεχομένως και από την παρούσα Βουλή. Το πήρε ο κ. Μωραΐτης από το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Συφουνάκης και είπαν με ή χωρίς εκλογές να πάμε σε μια κυβέρνηση εθνικού σκοπού και με πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το πήρε ο κ. Βλάχος από τη Νέα Δημοκρατία και λέει χρειάζεται μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, ενδεχομένως όχι με τα ίδια πρόσωπα. Το πήραν και ανεξάρτητοι βουλευτές. Αυτό δεν λέει κάτι. Καθόλου τυχαία δεν είναι, βεβαίως. Φυσικά και σημαίνουν κάτι όλα αυτά και δεν είναι καθόλου τυχαία. Αλλά τι γίνεται. Δεν είναι ότι έχει η ελίτ πρόβλημα με τη συγκεκριμένη ηγεσία. Η ελίτ δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αυτό το επαναλαμβάνω, ότι πραγματικά κάνει τη δουλειά της μια χαρά και καθόλου δεν θέλει. Αλλά υπάρχει δεν θέλει αλλαγή δηλαδή. Υπάρχει το εξής. Κοιτάει και η ελίτ και όλοι, εν πάση περιπτώσει, τι εναλλακτικά σενάρια υπάρχουν. Υπάρχουν κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες. Υπάρχει και η πίεση της βάσης και σε αυτούς τους βουλευτές ακόμα της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει βάση, υπάρχουν ψηφοφόροι οι οποίοι πιέζουν για κάποια πράγματα, για τον έμφυ, ας πούμε. Υπήρχαν πολλές αντιδράσεις και όχι μόνο. Και γι' αυτό έχουμε δει και κάποιες διαφοροποιήσεις τα δύο αυτά χρόνια. Είδαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ανεξάρτητοι βουλευτές οι οποίοι έχουν προέλθει από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ κυρίως. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Όλοι αυτοί οι βουλευτές, είναι προσωπικό το παιχνίδι και μόνο. Μόνο με τα πρόσωπα έχει να κάνει αυτό που βλέπετε στις τάξεις των βουλευτών των δύο κομμάτων και αυτών που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί από αυτά τα δύο κόμματα. Μόνο προσωπικό είναι. Έχουν φύγει λοιπόν από εκεί κάποιοι άνθρωποι και κάποιοι που δεν έχουν φύγει. Είναι κάποιοι που δεν έχουν ρόλο, αλλά θέλουν να έχουν ρόλο την επόμενη μέρα. Ή θέλουν να αποκτήσουν ρόλο. Ο κύριος Λυκούδης για παράδειγμα, και όλοι αυτοί απειλούνται από την ανυπαρξία άμεσα. Έτσι, ο κύριος Λυκούδης, ο κύριος Μωραΐτης, όλα αυτά τα πρόσωπα που αναφέρατε θέλουν να έχουν ρόλο και δεν μπορούν να έχουν ρόλο αλλιώς. Επίσης, όλα αυτά τα πρόσωπα στην πραγματικότητα έχουν στηρίξει τις πολιτικές αυτές του μνημονίου όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζουν να τις στηρίζουν. Χρειάζονται λοιπόν άλοθη για να συνεχίσουν να στηρίζουν αυτές τις πολιτικές, αλλά και για να έχουν ρόλο και οι ίδιοι και να συνεχίσουν να υπάρξουν την επόμενη μέρα. Δεν θέλουν λοιπόν αυτά τα πρόσωπα πτώση της κυβέρνησης, δεν θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση, έτσι. Αλλά χρειάζονται ένα άλλο. Δηλαδή ο κ. Λυκούδης δεν μπορεί να βγει να πει, όταν βλέπουμε και τη Δημάρ τώρα να παίρνει αυτή τη θέση, να πει ότι ναι, εγώ θα δώσω ψήφο εμπιστοσύνης στο Σαμαρά και στο Βενιζέλο. Για να στηρίξει λοιπόν ο κ. Λυκούδης και ο κάθε άλλος που σκέφτεται σαν αυτόν την κυβέρνηση, βάζει έναν όρο για να φαίνεται ότι ναι, μεν στηρίζει την κυβέρνηση αυτή και αυτή την πολιτική, αλλά έχει βάλει έναν όρο. Όρος λοιπόν για να μπορέσει να επιστρέψει και να κρατήσει κάποια προσχήματα
ο Λικούδης και κάποιοι άλλοι ανεξάρτητοι βουλευτές, έτσι, ή όσοι ασκούν αντιπολίτευση μέσα στο Πασόκ, υποτίθεται αριστεροί, βάζουν τέτοιους όρους. Λένε ότι ναι, εμείς να δώσουμε ψήφο εμπιστοσύνη, να στηρίξουμε, δεν ξέρω εγώ τι, αλλά να φύγει ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος και να βάλουμε κάποιους άλλους. Στην πραγματικότητα όμως δεν αλλάξει τίποτα. Αυτό το έργο το είδαμε και με τον Γιώργο Παπανδρέου. Και εκεί τέτοιους όρους βάλανε. Έφυγε ο Γιώργος Παπανδρέου και ήρθε ο Παπαδήμος. Ήταν καλύτερος ο Παπαδήμος? Δεν ήταν καλύτερος ο Παπαδήμος. Μπορεί να ήταν και χειρότερος ο Παπαδήμος. Πέρασαν και πιο σκληρά πράγματα και πιο σκληρά μέτρα. Θέλω να πω ότι αυτό το παιχνίδι παίζεται. Ψάχνουν κάποιοι άλοθοι για να συνεχίζουν να στηρίζουν τις ίδιες πολιτικές, για να πάρουν παράταση οι ίδιες πολιτικές. Γιατί στην πραγματικότητα, αν δεν γίνουν εκλογές, ακόμα και αν φύγει ο Αντώνης Σαμαράς και ο Βαγγέλης Βενιζέλος, οι ίδιες πολιτικές θα συνεχίσουν να ασκούνται. Θέλω να σας ρωτήσω, αν εκτιμάτε, γίνει ένα ερώτημα εδώ που βλέπω από πολλούς ακροατές που σας στέλνουν και την καλημέρα τους, σας διαβάζουν, αυτό μου λένε εδώ, και γι' αυτό σας θέτουν και το ερώτημα, αν πιστεύετε ότι στο βάθος κήπος το θέμα της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας με τους 180, όχι δεν έχει κλείσει παρά τα όσα λέει Γρηγοράκος και κάποιοι άλλοι, αλλά επί της ουσίας αχνοπαίζει για το κυβερνητικό συνασπισμό να τους έχει τους 180. Ναι, σε καμία περίπτωση δεν έχει κλείσει. Συμφωνώ και εγώ με αυτά που λένε, που υποψιάζονται, που σκέφτονται οι ακροατές. Έχετε σκεπτόμενο κοινό από ό,τι βλέπω, που καταλαβαίνει και διαβάζει και πίσω από τις γραμμές. Ναι, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να εμπιστευόμαστε αυτά που λέει ακόμα η κυβέρνηση. Παίζονται πάρα πολλά παιχνίδια. Δεν είναι εύκολο να τους βρει αυτή τη στιγμή τους 180, γιατί αυτοί που υπολείπονται βάζουν όρους, αυτό που σας είπα πριν. Γιατί θέλουν άλοθοι για να το κάνουν αυτό το πράγμα. Οπότε εκεί είναι λίγο δύσκολο. Υπάρχουν πληροφορίες, για παράδειγμα, δείτε, συμβαίνει κάτι περίεργο και με τους ανεξάρτητους Έλληνες αυτή τη στιγμή. Εγώ πήρα μια συνέντευξη πρόσφατα από τον Πάνο Καμένο, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ σχεδόν μου είπε ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να συγκυβερνήσουμε με τον ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα, να του δώσουμε τη στήριξή μας, εν πάση περιπτώσει, και έχουμε πάρα πολύ καλή επαφή και είμαστε πιο κοντά από ποτέ κτλ. Έτσι, λέει, κάνει αυτή τη δήλωση ο Καμένος. Την ίδια στιγμή η Ραχίλ Μακρύ αποχωρεί από τους ανεξάρτητους Έλληνες, επίσης ούτε λίγο το πολύ καταγγέλλοντας ότι ετοιμάζονται να τα βρούνε με τη Νέα Δημοκρατία οι ανεξάρτητοι Έλληνες και να επιστρέψουν ως σκοπάδι εκεί. Αυτό δεν υπονόησε περίπου, αν θέλετε, σωστά, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Τι συμβαίνει λοιπόν εδώ πέρα? Εγώ από το λίγο ρεπορτάζ που κατάφερα να κάνω, οι πληροφορίες μου λένε ότι μιλάνε όλοι με όλους. Δηλαδή ότι και στους ανεξάρτητους Έλληνες μιλάνε και με τον ΣΥΡΙΖΑ κάποιοι και με τη Νέα Δημοκρατία. Και βάζουν όρους και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Στο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, βάζουν τους όρους για τα εθνικά θέματα. Έτσι. Στη Νέα Δημοκρατία βάζουν όρους να μην είναι ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος. Δηλαδή, αν είναι ένας Καραμαλής, για παράδειγμα, λέω εγώ τώρα, υποθετικά μιλώντας. Ναι, καλή επισήμανση αυτή. Ναι, νομίζω ότι μέσα πέφτει κιόλα. Εδώ όμως ένας ακροατής που σας άκουσε λέει να μου επιτρέψει τον προσωπικό χαρακτήρα. Είναι πολλά τα λεφτά, Βασιλική? Ναι, όχι τόσο πολλά. Είναι πολλά. Δεν ξέρουμε ακόμα τι γίνεται ακριβώς, γιατί νομίζω ότι οι τιμές έχουν πέσει σχέση με παλιότερα χρόνια και ίσως αν ήταν τόσο πολλά τα λεφτά μπορεί να είχαν λυθεί και κάποια προβλήματα πιο γρήγορα. Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι, για να είμαι ειλικρινής τώρα, γιατί αδειεύομαι, δεν ξέρω ακριβώς αυτό. Αν δεν είσαι μέσα, δεν ξέρεις τι γίνεται και τι παίζει ακριβώς. Ότι υπάρχουν ανταλλάγματα και πιέσεις, αυτό είναι σίγουρο. Και ο ίδιος ο Πάνος ο Καμένος είπε προχθές κάτι. Είπε ότι από τους 20 βουλευτές που είχαν οι ανεξάρτητοι Έλληνες, τους 11 τους επισκέφτηκε ο ΣΔΟΕ. Αυτό το, δηλαδή, είπε ότι χρησιμοποίησε η κυβέρνηση και το ΣΔΟΕ για να εκβιάσει τους βουλευτές των ανεξάρτητων Ελλήνων. Το ίδιο πράγμα έχει πει και ο Αλέξης ο Τσίπρας. Έχει πει ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί το ΣΔΟΕ για να πιέσει και να εκβιάσει. Και σίγουρα υπάρχουν και πρόσωπα στα οποία επίσης ο ΣΔΟΕ έχει εκβιάσει. Σίγουρα θα υπάρχουν και πράγματα στο παρασκήνιο που δεν τα γνωρίζουμε, εν πάση περιπτώσει, πέρα από αυτά που έχουν πει οι δύο πολιτικοί αρχηγοί. Αυτός είναι ένας τρόπος ο οποίος έχει ακουστεί, έτσι, και έχει αναφερθεί. Δεν νομίζω ότι οι δύο αρχηγοί λένε εδώ πέρα ότι μπορούν έτσι επιπόλαια να πούν ότι να είναι. Προφανώς κάτι υπάρχει εδώ πέρα σε σχέση με αυτό. Άρα λέτε... Χρησιμοποιούνται και άλλοι μέθοδοι. Και αυτό που θέλω να σας πω, και το γνωρίζω επίσης από το ρεπορτάζ, είναι ότι δεν κάνουν όλες τις συνεννοήσεις μόνο οι πολιτικοί. Τις κάνουν και τα οικονομικά συμφέροντα. Κάποιοι προσεγγίζουν βουλευτές ή πολιτικούς
Όχι, δεν το κάνουν δηλαδή τα κόμματα απευθείας, το κάνουν και αυτά τα συμφέροντα παίζουν ένα τέτοιο ρόλο. Μάλλον γιατί ζορίζονται τα κόμματα, ναι, αποκτούν το πραγματικό του ρόλο. Άρα μου λέτε ότι ουσιαστικά εσείς δεν περιμένετε κάτι θεαματικό τα μεσάνυχτα από την ψηφοφορία για την ψήφο εμπιστοσύνης, ίσως πόσοι παραπάνω από τους 155 πια με το Νικήτα Κακλαμάνη να είναι μια τάση, αλλά δεν περιμένετε κάτι εκεί όσο στις διεργασίες που ήδη συντελούνται. Δεν μπορώ, ξέρετε, είναι όλα ανοιχτά. Είναι όλα ανοιχτά και πάρα πολύ ρευστά. Γίνεται αυτό που σας είπα, υπάρχει ένα άγριο παρασκήνιο στην πραγματικότητα με ντυλάρισμα, δηλαδή ντυλάρουν. Πάρα πολλοί βουλευτές συζητάνε με όλους και δέχονται προσφορές και δεν έχουν αποφασίσει ακόμα, είναι όλα ανοιχτά. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, δηλαδή πραγματικά και το βράδυ δεν ξέρω αν ετοιμάζει η κυβέρνηση κάποιες εκπλήξεις, αν τις κρατάει για μετά, αν ετοιμάζει η αντιπολίτευση κάποιες εκπλήξεις. Μέχρι στιγμής η Νέα Δημοκρατία δείχνει ότι κινείται πιο πολύ παρασκηνιακά. Δηλαδή ότι κάνει περισσότερες κινήσεις και προσεγγίζει περισσότερο κόσμο. Δεν ξέρω ΣΥΡΙΖΑ τι κάνει. Πέρα από την ανεξαρτητοποίηση της Ραχίλ Μακρύ, η οποία φαίνεται να προσπαθεί να προσεγγίσει το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει και τι ισχύει. Και οι πληροφορίες το λένε αυτό, ότι η Νέα Δημοκρατία κινείται πιο έντονα. Για να έρθω λίγο στην άλλη πλευρά, θα κλείσουμε με κάτι. Θέλω μόνο ένα πράγμα να σας πω και κρατήστε το και αυτό, γιατί μου αναφέρατε πριν τον κύριο Γρηγοράκο. Ο κύριος Γρηγοράκος είναι το δεξί χέρι του κυρίου Βενιζέλου. Κρατήστε λοιπόν ότι δεν έχει αποσυρθεί καθόλου το θέμα της αλλαγής του εκλογικού νόμου. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες πληροφορίες από το ρεπορτάζ, είναι αυτά που σας έλεγα, δεν έχω προλάβει να τα γράψω. Λοιπόν, ότι ο Βαγγέλης Βενιζέλος πιέζει τον Αντώνη Σαμαρά να αλλάξουν τον εκλογικό νόμο τελευταία στιγμή για να ευνηδιάσουν και τον ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, η αλλαγή του εκλογικού νόμου. Είναι ομολογία ήττας όμως. Είναι ομολογία ήττας, πολύ σωστή επισήμανση. Ακριβώς αυτό το πράγμα είναι η τοπάθεια, δείχνει, είναι ομολογία ήττας. Και αυτό είναι που προβληματίζει τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν το θέλει ή δεν το θέλει, ακριβώς και για τον λόγο που είπατε για την ομολογία ήττας. Όμως ο Βαγγέλης Βενιζέλος, που τα ξέρει αυτά και τα θεσμικά πάρα πολύ καλά, έχει το μυαλό του και στις δεύτερες εκλογές. Δηλαδή, αν ο ΣΥΡΙΖΑ, που όπως δείχνουν τα πράγματα, πάει και πάρα πολύ κακά η κυβέρνηση, έτσι, και εκείνος ανεβαίνουν τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, αν καταφέρει τις επόμενες εκλογές, που όπως δείχνουν τώρα τα πράγματα ίσως γίνουν τον Μάρτιο, λοιπόν, αν καταφέρει να πετύχει ένα ποσοστό 35-40%, ακόμα και αν δεν πετύχει αυτοδυναμία, αυτό θα του δώσει μεγάλη δυναμική από μόνο του. Έτσι, ακόμα και αν δεν έχει μέσα στην κοινωνία πολιτική δυναμική από τις θέσεις του κτλ., από το αν πείθει τον κόσμο ή όχι, αυτό θα του δώσει από μόνο του μεγάλη δυναμική. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, γιατί να μην σκεφτεί να πάει ξανά σε εκλογές, να εξαφανίσει τα μικρότερα κόμματα, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, αν καταφέρει να πάρει ένα 4-5% για παράδειγμα, και να διεκδικήσει την αυτοδυναμία. Αυτό σκέφτεται ο Βενιζέλος, και πέρα από τον κίνδυνο της δικής του εξαφάνισης με μια τέτοια κίνηση, να πάει ξανά δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές, έτσι να επιδιώξει, και να αποτρέψει την αυτοδυναμία του. Ναι, αλλά ξέρετε καλύτερα εμού, κυρία Σιούτη, ότι άμα είσαι εξουσία που κάνει τις εκλογές, και μάλιστα 2 μήνες εξουσία, τα δίνεις όλα και πας με οποιοδήποτε εκλογικό νόμο σε πενταπλάσιο ποσοστό. Καλά το διαβάζει ο Βενιζέλος μεν, αλλά δεν γίνεται έτσι στην πράξη. Συνήθως και σιγά που ένας ΣΥΡΙΖΑ θα έμπαινε στη λογική να πάρει τα όποια σκληρά επώδυνα μέτρα που λένε κάποιοι σε ένα δίμηνο μπροστά του για να πάει σε δεύτερες εκλογές. Θέλω να έρθουμε σε αυτήν την άλλη. Έχει πει κάτι και ο κύριος Κατρούγκαλος, έτσι πολύ σωστό, που είναι και συνταγματολόγος και τα ξέρει αυτά. Έχει πει ότι όσες φορές, όσες κυβερνήσεις έχουν κάνει αυτό το κόλπο με την αλλαγή του εκλογικού νόμου, έχουν πέσει μέσα στην παγίδα οι ίδιοι. Σωστό, ιστορικά αποδεικνύεται. Η πείρα αυτό έχει δείξει πράγματι. Θέλω να έρθουμε λίγο στην άλλη πλευρά του λόφου. Θα κλείσουμε κάπως διαφορετικά, γιατί εγώ έχω πει ότι δεν σταματάτε μόνο στα επιφανούμενα, αλλά το υπενιχτήκατε προηγουμένως. Βεβαίως δεν έχουν ψηφίσει τροπολογίες, λέτε, οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά έχουν σηκωθεί και έχουν φύγει. Χθες άκουγα τον κύριο Παφίλη του ΚΚΕ, που έχει μια άλλη οπτική, το ΚΚΕ, το οποίο όμως είπε ότι, παιδιά, εδώ ουσιαστικά τσακώνεστε, είστε οι δύο όψεις του ίδιου νομίζω, τσακώνεστε με τα μήνυμα για τον ελληνικό λαό, ενώ δικαιούται τα μάξιμα. Και η μεν και η δε. Και καλά λέει η πλευρά της κυβέρνησης, αλλά και η πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης περισσότερο κοκορομαχεί για 300-350 ευρώ αν θα κάνει καλύτερα διαπραγμάτευση, αν θα διαχειριστεί καλύτερα. Έφερε ένα παράδειγμα. Φερρυπίν λέει, θα βγάλετε έξω από το ΕΣΠΑ αυτούς που χαρακτηρίζονται ως κρατικοδιαίτους επιχειρηματίες, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα. Και δύο. Για πείτε μας,
Εσείς έχετε ανοίξει κουβέντα αν ο Λαπαβίτσας πρέπει να είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά την ίδια ώρα συζητάτε με το ΠΑΣΟΚ μια προοπτική συνεργασίας. Αυτά δεν είναι θέματα, γιατί το είπατε κι εσείς, δεν πείθει. Ναι, βεβαίως είναι θέματα και νομίζω ότι ο κύριος Παφίλης είναι από για μένα ο πιο αξιόλογος βουλευτής του ΚΚΕ με την παρουσία του και με τις ερωτήσεις του και τις παρεμβάσεις του. Σωστά είναι αυτά που είπε κατά τη γνώμη ο κύριος Παφίλης, αλλά εγώ θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Εμένα αυτά τα πράγματα, αυτές οι δηλώσεις, σαν αυτές που έκανε ο κύριος Δραγασάκης, και δεν θέλω να πω κάτι αρνητικό για τον ΣΥΡΙΖΑ εδώ πέρα, γιατί πραγματικά θετικά είναι σε κάθε περίπτωση και εγώ θα χαρώ πάρα πολύ να τον δω. Ξέρετε, η διαπλοκή είναι από όσο δύσκολο όλο και τόσο εύκολα την αντιμετωπίσεις. Όποιος είναι κυβέρνηση, με το που θα γίνει κυβέρνηση, δηλαδή και αυτά που μας έλεγε ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Παπανδρέου, τον κυνηγούσε διαπλοκή κτλ. Είναι παράνομες οι άδειες, οι τηλεοπτικές, τους τις παίρνει την ίδια μέρα, που αυτή είναι η δύναμή τους. Την ίδια μέρα, αν θέλει μια κυβέρνηση, τους παίρνει τις άδειες. Ή δεν τους ζητάνε καν να πληρώσουν για όλα αυτά. Είναι δημόσια περιουσία οι άδειες αυτές και δεν τους έχουν ζητήσει ποτέ να πληρώσουν. Είναι περιουσία όλου του ελληνικού λαού. Οπότε εγώ όλα αυτά τα λόγια, επειδή αυτά που είπε ο κύριος Δραγασάκης, έχω ακούσει και τον κύριο Καραμαλή να τα λέει με τους νταβατζίδες κτλ. Και είχε μάλιστα έτσι ξεσηκώσει και μεγάλο ενθουσιασμό ο κύριος Καραμαλής, γιατί κάποιοι τον πίστεψαν ότι θα τα έβαζε με τους νταβατζίδες και με τη διαπλοκή, αλλά είδαμε ότι δεν έκανε τίποτα τελικά. Είδαμε τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος δεν είναι ψέμα ότι κάποια στιγμή συγκρούστηκε με τις τράπεζες για κάποια δευτερεύοντα ίσως ζητήματα. Και τον κάνανε πέρα, δηλαδή αλήθεια είναι, αλλά έχει μεγάλες ευθύνες αυτός, γιατί αφού τον χρησιμοποίησαν, μετά τον έστυψαν και τον πέταξαν σαν στημένη λεμονόκουπα. Έτσι, επειδή τα έχουμε ξανακούσει λοιπόν αυτά που είπε ο κύριος Δραγασάκης, τα έχουμε ακούσει και από τους ηγέτες του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας κάποιους, εγώ είμαι πολύ επιφυλακτική στο να πετάμε γενικώς και αορίστως καταγγελίες για τη διαπλοκή. Εγώ εκτιμώ όταν βλέπω κάτι στην πράξη να γίνεται. Και θα εκτιμήσω τον ΣΥΡΙΖΑ αν τον δω να γίνει κυβέρνηση και πραγματικά να βάλει τη διαπλοκή, να διαλύσει τη διαπλοκή, μάλλον, όχι να τη βάλει στη θέση της. Επίσης, εδώ θέλω να θυμίσω κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό. Έχει σημασία ποιος λέει τι. Έτσι, και εγώ δεν θα βάλω ούτε όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στην ίδια θέση, όπως και κανέναν δηλαδή. Δεν μου αρέσει το τσουβάλιασμα και η γενικολογία. Σωστό, σωστό. Θέλω λοιπόν εδώ να θυμίσω έναν λόγο για τον οποίο εγώ είμαι λίγο παραπάνω επιφυλακτική με τον κύριο Δραγασάκη. Ότι ο κύριος Δραγασάκης ήταν ο μοναδικός κομμουνιστής εντός ή εκτός εισαγωγικών, δεν ξέρω, ο οποίος συμμετείχε στην κυβέρνηση Ζολώτα. Όχι στην κυβέρνηση Τζανετάκη, κύριε Σαχίνη, στην κυβέρνηση Ζολώτα. Την οικουμενική. Η κυβέρνηση Ζολώτα ήταν η κυβέρνηση, για να θυμηθούμε, που έδωσε τις άδειες, τις τηλεοπτικές, τις συχνότητες, στη διαπλοκή. Ήταν η κυβέρνηση που θέργεψε και δυνάμωσε τη διαπλοκή και την έκανε αυτό που είναι σήμερα. Από το 89 ξεκίνησε αυτό το πράγμα και ήταν η κυβέρνηση Ζολώτα που την καθιέρωσε τη διαπλοκή. Την υπογραφή λοιπόν την έχει βάλει το Υπουργικό Συμβούλιο εκείνης της κυβέρνησης, στην οποία συμμετείχε μοναδικός από την αριστερά, εκείνος και ο κύριος Γιάνναρος που δεν ζει τώρα, αλλά είχε κομβικό ρόλο ο κύριος Δραγασάκης, ήταν αναπληρωτής υπουργός οικονομίας. Και να σας θυμίσω ότι πάρα πολλά στελέχη του ΚΚΕ είχαν αντιδράσει εκείνη την περίοδο και είχαν φύγει ακόμα και από το κόμμα, διαφωνώντας με την συγκυβέρνηση δεξιάς αριστεράς, γιατί υποτίθεται ότι αυτή η συγκυβέρνηση είχε γίνει για την κάθαρση. Αλλά από ό,τι θυμάστε, από ό,τι γνωρίζετε, καμία κάθαρση δεν έγινε από αυτή την κυβέρνηση εκείνη την περίοδο. Αντιθέτως, το έργο που άφησε αυτή η κυβέρνηση ήταν κυρίως δύο πράγματα. Το ένα ήταν η ενίσχυση της διαπλοκής με τις τηλεοπτικές άδειες, τη δημόσια περιουσία που πήρε αυτή η κυβέρνηση και χάρισε στα συγκεκριμένα συμφέροντα, και το άλλο ήταν τα ψηφιακά, έτσι, αυτή η τεράστια προμήθεια υπερκοστολογημένη, ένα τεράστιο σκάνδαλο. Λοιπόν, τα ψηφιακά που δώσανε στη Siemens και στον κύριο Κόκαλη. Και φτάσαμε σήμερα. Υπέγραψε αυτή η κυβέρνηση. Και φτάσαμε σήμερα, ούτε την εξηλαίωση να μην έχει ακόμα τακτοποιήσει εν λόγω εταιρεία. Βεβαίως. Από ό,τι ακούσαμε στη Βουλή. Αυτή ήταν η κερκόπορτα που άνοιξε, έτσι έβαλε πόδι η Siemens γερά στο ελληνικό δημόσιο και στον ΟΤΕ. Ο κύριος Δραγασάκης, μπορεί να μην θυμάμαι εγώ καλά πραγματικά, και εδώ θα κρατήσω μια επιφύλαξη. Δεν ξέρω αν έχει κάνει κριτική για τη συμμετοχή του σε εκείνη την κυβέρνηση και τις αποφάσεις που είχε πάρει εκείνη η κυβέρνηση. Είναι ο μοναδικός όμως από τον ΣΥΡΙΖΑ, το μοναδικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος συμμετείχε σε εκείνη την κυβέρνηση που έκανε αυτά τα δύο που σας είπα, και παίζει σήμερα πρωταγωνιστικό ρόλο
στον ΣΥΡΙΖΑ και θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια αυριανή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Για να το λέτε, έχετε καλό ρεπορτάζ, δεν μπορεί να το λέτε έτσι. Μα είναι ο άνθρωπος, δεν είναι ο επικεφαλής των οικονομικών. Σωστά. Στο ΣΥΡΙΖΑ. Σωστά. Δεν είναι ο άνθρωπος που ετοιμάζει το πρόγραμμα διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι ανάγκη να έχω ρεπορτάζ, είναι αυτά τα ξέρουμε όλοι. Κυρία Σιούτη, επειδή ο χρόνος πιέζει αφόρητα, θέλω κλείνοντας να σας ρωτήσω. Και να σας θυμίσω ένα τελευταίο μόνο εδώ πέρα. Παρακαλώ. Συγγνώμη, ο κύριος Περικλής Κοροβέσης, αν θυμόσαστε, ναι, ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ το 2009 και υπενθύμησε, είπε κάτι πολύ λογικό κατά τη γνώμη μου. Είπε τότε ότι θα πρέπει, το 9 αυτά, θα πρέπει η αριστερά να κάνει την αυτοκριτική της για τη συμμετοχή σε εκείνη την κυβέρνηση. Καλά το θυμάστε. Δέχτηκε πολύ μεγάλη επίθεση ο κύριος Κοροβέσης και έχει ψιλοεξαφανιστεί από τότε. Απλώς το θυμίζω. Δεν ήταν πολύ αρεστός μάλλον. Θέλω κλείνοντας να σας ρωτήσω, με όλο αυτό το κλίμα της Βουλής και ως δημοσιογράφος, με μία απόσταση, θεωρείτε ότι επί της ουσίας ο κόσμος ακόμη περισσότερο αισθάνεται αυτό που λέμε? Εντάξει, αυτή είναι η δημοκρατία μας, καλή κακή αυτή είναι. Αισθάνεται περισσότερο απονομιμοποιημένη, δεν εννοώ εγώ συνταγματικά, ως αισθητήριο των απαντήσεων που μπορεί να του δώσει. Κοιτάξτε, πολιτικά απονομιμοποιημένη... Συνταγματικά δεν τίθεται θέμα, ας πέφτω να το πω. Όχι, ναι. Όχι. Αλλά πολιτικά υπάρχει ένα θέμα και με την κυβέρνηση συνολικότερα, γιατί πρώτα απ' όλα το απλό πράγμα, ότι άλλα πράγματα υποσχέθηκε η κυβερνητική πλειοψηφία και των βουλευτών, αλλά αυτό δεν λένε κιόλας και οι ίδιοι, και σε αυτό έχουν, όταν προσπαθούν να πιέσουν τις ηγεσίες, ας πούμε πιέσουν εν πάση περιπτώσει για τα προσχήματα, ότι με άλλο πρόγραμμα πήγαν στον ελληνικό λαό και του ζήτησαν την ψήφο του και άλλο πρόγραμμα εφάρμοσαν και άλλο ψήφισαν. Όλα αυτά που ψήφισαν οι βουλευτές αυτά τα δύο χρόνια δεν είναι αυτά για τα οποία είχαν πει στον ελληνικό λαό ότι θα ψηφίσουν αν τους στείλουν στο κοινοβούλιο. Οπότε υπάρχει ένα θέμα εδώ πέρα. Δεν υπάρχει, δεν εφαρμόζουν αυτά για τα οποία εξελέγησαν. Υπάρχει ένα θέμα πολιτικής απονομοποίησης.